Μήπως να διακόψουμε αυτή την ονείρωξη, επειδή είναι και νύχτα τώρα, και να επανέλθουμε στη συζήτησή μας, γιατί έχει κηρύξει επανάσταση. Ένα τελευταίο ερώτημα έχω για τον κύριο Τσίπρα, για να τον απελευθερώσουμε. Θέλω ένα σχόλιο. Η επανάσταση είναι κάτι το οποίο ενοχλεί πολύ το τελευταίο διάστημα. Δεν θα την κηρύξω εγώ όμως. Επανάσταση με σινιέο, όπως μαθαίναμε από τα φοιτητικά μας χρόνια. Δεν σας άκουσα. Λέω επανάσταση από τα άνετα και αναπαυτικά σαλόνια του Κολονακίου. Έτσι μαθαίναμε στα φοιτητικά μας χρόνια. Στο Κολονάκι μένετε, κύριε Λιγουρίδο? Όχι. Δεν ξέρω, εσείς που μένετε στο Κολονάκι μπορεί να έχετε ιδία εμπειρία. Εμείς είμαστε από την Αρκαδία και μας ξέρουν καλά στην Αρκαδία. Εντάξει, κύριε Λιγουρίδο. Όλους μας γνωρίζουν σε αυτόν τον τόπο. Μισό λεπτό, γιατί υπάρχει κάποια ένσταση επί της διαδικασίας. Ήρθαμε τιμώντας την πρόσκλησή σας και με μεγάλη βεβαίως τιμή όλοι προσήλθαμε για να ανταποκριθούμε στο καλεσμά σας και ο Τσίπρας κάθεται σπίτι του και μονοπολεί την εκπομπή. Κύριε Πάγκαλε, δεν έχω την πολυτέλεια να είμαι σπίτι μου. Κάνετε αυτό που κάνουν όλοι, κύριε Τσίπρα. Κύριε Πάγκαλε, δεν έχω την πολυτέλεια και δεν θα αντιδικήσω μαζί σας, γιατί κάνω τον χρόνο μου. Είναι κανόνα στοιχειώδους ευγενίας, είμαι εγώ εδώ, είναι ο κ. Κουρέτσος εδώ, είναι ο κ. Βορύδης, είσαστε στο σπίτι σας και μας έχετε βγει στο μπαλκόνι. Ελάτε εδώ, πρόσωπο με πρόσωπο, να αναμετρηθείτε. Κύριε Πάγκαλε, τι είδους συμπεριφορές είναι αυτές? Δεν θα ξεσημερίζομαι. Είστε η αριστοκρατία της πολιτικής ηγεσίας. Δεν θα ξεσημερίζομαι ακριβώς, διότι δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος εγώ που μιλάει ελληνικά σε αυτή τη χώρα που να μην πιστεύει ότι είστε αμετροεπείς. Ούτε ένας άνθρωπος που μιλάει ελληνικά σε αυτή τη χώρα που να μην πιστεύει ότι είστε αμετροεπείς, αγενείς και ότι εξοργίζεται το μέσο Έλληνα πολίτη με όλα όσα λέτε. Εξοργίζεται το μέσο Έλληνα πολίτη με τη συμπεριφορά σας. Είναι χαρακτηριστικό δείγμα της κυβέρνησης ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεστε. Αυτή είναι δυστυχώς η κυβέρνηση. Σας, ο τρόπος αυτή είναι δυστυχώς η κυβέρνηση. Δεν σας ξεσημερίζομαι καν. Δεν επενδύω στην αντιπαράθεση μαζί σας, γιατί δεν έχω να κερδίσω και τίποτα. Και ούτε μια συγγνώμη δεν είπατε. Δεν επενδύω στην αντιπαράθεση μαζί σας. Ούτε μια συγγνώμη δεν λέτε.